Για πες μου, Νίκο, επιτρέπεται ως ότου γίνει η δίκη να μετατρέψει η βλαχάρα το σπίτι μου σε σπίτι του λαού? Τι εννοείς σε σπίτι του λαού? Τι εννοεί, μωρέ, η Έλλη, η συνάδελφό σου, κατεβαίνει υποψήφια με το κουκουέ και μου ζήτησε να τις κάνω εδώ πέρα προεκλογική συγκέντρωση. Τώρα, αν αυτό το πράγμα ήταν άνθρωπος, θα έδειχνε λίγη κατανόηση να λείψει 2-3 ώρες από το σπίτι. Και τώρα, Ελένη μου, τρελάθηκες. Θα κάνεις εδώ συγκέντρωση του κουκουέ όταν εδώ είμαστε όλη Νέα Δημοκρατία? Όταν λες όλοι εδώ είμαστε. Δεν θα με ψηφίσετε, κατεβαίνει υποψήφιος με τον Κωστάκη, Δεν είμαστε καλά. Μα καλά, οι μισοί Έλληνες κατεβαίνουν υποψήφοι. Α, εγώ το θεωρώ χρέος μου. Σε ποιον θα εμπιστευτούμε το μέλλον αυτού του τόπου? Στον Κωστάκη. Στον Κωστάκη και στην Ατάσα. Εγώ λέω να το εμπιστευτούμε και στο σκυλί του, στο Βίκτορα. Το οποίο μοιάζει ικανότερο όλων. Ρε, εσείς δεν πιστεύω να ψηφίσετε Κινέζο. Κατεβαίνει και Κινέζος υποψήφιος. Μα πού θα πάει τέλος πάντων αυτό το κύμα μεταναστών? Μα πού θα πάει πάλι αυτή η κατάσταση μαζί σου, ρε. Εκτός του που και χρόνου είσαι. Είναι δυνατόν? Κινέζο λένε το Σιμίτι, ρε. Και τη Δάφνη πώς τη λένε, Madame Butterfly? Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει το καλό αυτού του τόπου, θα ψηφίσετε όλοι νουδού. Και θα οργανώσει και μια ωραία συγκέντρωση για μένα στο σπίτι σου. Νίκο, έχεις τραφεί. Μόλις τώρα δεν σκοτωνόμουν με την καρσόνα για αυτό το λόγο, παιδάκι μου. Μα εκείνη θα φέρει κομμούνια. Εγώ θα φέρω το αφανγκατέ και με το αζημίωτο. Του τέστην. Λοιπόν, θα μου δανείσει 100.000 και θα σου δώσω πίσω τις 80. Τι λες, λέει αθεόφοβε. 90. Νίκο! Δεν θα στηρίξεις τον προεκλογικό αγώνα του φίλου σου? Όχι, δεν θα στηρίξω. Θα στηρίξω τη Σφαλιάρα. Διαβαδεύει την επωνυμία του κόμματος. Βυζαντινή αναγέννηση. Βυζάν! Κωνσταντίνε, σύνελθε και θα τραβάμε τα Βυζάν μας. Πάψε με ψήμηρε, πασοκισμένε. Φοβάσαι. Φοβάσαι ότι ο Σιμίτης σου μετά το θρίαμβο του Βυζάν δεν θα βγει ούτε βουλευτής στις εκλογές. Καλά, ο άλλος, ο Κωστάκης ο Μπουλούκος, ούτε καφετζής στη Βουλή δεν πρόκειται να βγει. Θα πάρεις κι όλες τις έδρες. Αυτό περίμενε ο ελληνικός λαός, Μάρθο. Ένα κόμμα που θα του θυμίσει ότι αυτή η χώρα έχει μια τεράστια ιστορία. Και τώρα θα σου πω τον ύμνο του κόμματος. Στην Αγία Σοφιά γνάντια βλέπω τα ευζωνάκια. Βυζάν, Βυζάν, βαράτε παλαμάκια. Δεν μου λες, αυτό γελίζει. Ας προχωρήσουμε όλοι μαζί. Το σύνθημά μας είναι πίσω ολοταχώς. Και όταν λέμε πίσω, εννοούμε το ένδοξο παρελθόν. Εμπρός! Μη μας μπερδεύετε, κύριε Πρόεδρε. Εμπρός ή πίσω? Εμπρός ή απίσω? Πίσω! Τους πράσινους και τους βένετους να λιλοσφάζονται, ενώ εμείς οι πορφυροί θα κατακτήσουμε την εξουσία και θα οδηγήσουμε αυτή τη χώρα ξανά στον κολοφόνα της δόξας της. Ζήτω κολοφόνας! Η Ελλάδα λέει ναι! Σκεφτόμουν, Πρόεδρε, ότι έχετε ένα μειονέκτημα για να σας ψηφίσει ο λαός. Εγώ? Αποκλείεται. Και όμως, όλοι οι αρχηγοί κομμάτων είναι παντρεμένοι. Ο Σιμίτης έχει τη Δάφνη, ο Καραμαλής την Ατάσα, ο Κωνσταντόπουλος την Κωνσταντοπούλα. Την Άντια που τραγουδάει τη Μαριλού? Όχι καλέ, τη σύζυγό του. Μόνο εσύ αστεριένεις. Εκεί. Τι εκεί? Ο κόσμος θέλει να τον κυβερνάει κάποιος που υπερασπίζεται το θεσμό της οικογενείας. Τι να γίνει, εγώ δεν έτυχε να βρω ακόμη την κατάλληλη σύντροφο. Να βιαστείτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα χάσετε τις εκλογές. Όσο και να βιαστώ, παιδί μου, οι εκλογές είναι σε λίγες ημέρες. Δεν προλαβαίνω να νυμφευθώ. Ναι, αλλά προλαβαίνετε να αρβωνιαστείτε. Θυσιάζομαι. Αρβωνιαστείτε με. Ευχαρίστω. Να σε θυσιάσω. Βωμό δεν έχουμε πρόχειρο, έχουμε όμως χαρτοκόπτη. Χάσω από τα μάτια μου, θρασιτάτη, που τολμάς να εκβιάζεις το μέλλον του αυτοκράτορα, πρωθυπουργό. Έξω! Έξω, είπα! Αδιαφορώ. Ας την Ελένη. Τι έγινε, χάσαμε και μία ψήφο. Ήταν η μόνη ψήφος που θα έπαιρνες.